Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην κουζίνα της Λίτσας. Σήμερα θα κάνουμε ένα κέικ με σοκολάτα μέσα, τρούφα και με πορτοκάλι. Τα υλικά που θα είναι νηστίσιμο καταρχήν. Δεν έχει μέσα τίποτε άλλο εκτός από αυτά που θα βάλουμε εμείς. Τα υλικά που θα βάλουμε είναι: βάζουμε 400 γραμμάρια, το έχουμε ζυγίσει, εδώ το έχουμε μετρήσει. Χυμό πορτοκάλι. Πάει αυτό μέσα. Θα βάλουμε ηλιέλαιο. Εγώ χρησιμοποιώ ραβοσιτέλαιο. 250 γραμμάρια. Το βάζουμε και αυτό. Θα αρχίσουμε να τα δουλεύουμε λίγο. Βάλουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Δουλεύουμε καλά με το σύρμα, ούτε μίξερ θέλει ούτε τίποτε. Απλά πράγματα. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. Την έχουμε ζυγίσει και αυτή. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Baking. Αυτό που βάλαμε ήταν σόδα, για να είμαι λάθος. Δεν πειράζει όμως. Και τα λάθη διορθώνονται. Η σόδα ήταν ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα βάλουμε το μπέικιν. Δύο κουταλάκια του γλυκού. Έχουμε ανοίξει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς, γιατί δεν είναι πολύ δυνατός ο δικός μου. Εσείς θα το βάλετε στους 180, ανάλογα λοιπόν με το φούρνο πάλι, στις αντιστάσεις, για μία ώρα περίπου. Και αφού το βγάλουμε, θα κάνουμε το γλάσο. Με στο αλεύρι που θα βάλω και λίγα φορτάκια κοκτέιλ. Απλά τα βάζω μαζί με το αλεύρι για να μην μου πέσουν κάτω στο ψήσιμο, όπως κάνουμε με τις σταφίδες. Το αλεύρι μας είναι 500 γραμμάρια. Το ρίχνουμε και αυτό. Θα ρίξουμε και τις δύο βανίλιες μας. Και την τρούφα. Σοκολάτες. Τι πράγματα γίνει αυτό. Έχω λείψει με λίγο ραδάκι το πυρεξάκι, να το βάλουμε μέσα. Wow.
Και είναι έτοιμο. Το χτυπήσαμε λίγο έτσι όπως κάνουμε συνήθως για να φύγει ο αέρας του και να το βάλουμε στο φούρνο. Το γλυκάκι μας έχει ψηθεί. Θα τα αφήσω λίγο να κρυώσει και θα κάνω το γλάσο να το ρίξουμε από πάνω. Για να συνεχίσουμε να κάνουμε λοιπόν και το γλάσο μας, έχουμε βάλει 350 γραμμάρια νερό στο κατσαρολάκι, έχουμε 50 γραμμάρια κακάο εδώ, έχουμε 130 γραμμάρια ζάχαρη, μία βανίλια και λίγο αραβοσιτέλαιο στο τέλος για να γυαλίσει. Προς το παρόν έχουμε το νερό. Ρίχνουμε το κακάο. Έχω ανάψει το μάτι. Θα ρίξουμε τη βανίλια. Και τη ζάχαρη. Και δουλεύουμε μέχρι να πήξει. Θα ρίξω και 10 γραμμάρια αραβοσιτέλειο, έτσι μόνο ίσα για να γυαλίσει. Δεν θέλω περισσότερο. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά, έχει αρχίσει και πίζει και είναι έτοιμο. Το ρίξουμε πάνω από το γλυκό μας, έτσι. Θα το αφήσουμε να ρουφήξει λίγο και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Το γλυκάκι μου είναι έτοιμο. Έπρεπε να το έχω αφήσει όμως περισσότερο τώρα στο ψυγείο να κρυώσει από πάνω η σοκολάτα για να μπορούσα να το κόψω πιο εύκολα. Δεν πειράζει όμως. Αύριο θα είναι φανταστικό. Αν σας άρεσε τώρα αυτό το βιντεάκι, κάντε like στη σελίδα μας, χτυπήστε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, να ακούσω και τα σχόλιά σας και κάντε και μια ανακοίνωση, μια κοινοποίηση, να το δουν και οι φίλοι σας και να μας μάθουν και αυτοί. Ευχαριστώ.